Δημοτικός του Λόγου Αντώνιος Γκόλφης. Όπως βλέπετε λοιπόν αυτή τη στιγμή, ο Δήμος έδωσε σήμερα μία άδεια για να ανοίξει αυτή η επιχείρηση. Ευχόμαστε για την επιχείρηση τη θεωρεί. Ευχόμαστε σε αυτά τα παιδιά καλές δουλειές. Ζητάμε από τον κύριο δασκάλου, μετά από την όλη κοροϊδία που είχαμε, να πάμε τα έγγραφα, να πάμε στα χαρτιά, να πληρώσουμε κάποια χρήματα, να γίνει η άσκηση κατεδάφισης. Ζητάμε από τον κύριο δασκάλου να εφαρμόσει το πρωτόκολλο της κατεδάφισης, να έρθει να καταδαφίσει το κτίριο, να δουλέψει αυτό το μαγαζί, αυτή η επιχείρηση. Εμείς δεν έχουμε κάτι με καμία επιχείρηση περιοχής ή με κανένα πρόβλημα. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να εφαρμόσει ο Δήμος τα κατέκαστα και ο κύριος δασκάλου και η αποκεντρωμένη διοίκηση και περιφέρεια, ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Αφού θέλουν λοιπόν να σταματήσουν να έχουμε 600 παιδιά και να έχουμε 20 ανοχής, ζητάω από αύριο να καταδαφιστεί το γήπεδο της Θύελλας, γιατί αυτή ήταν η εντολή τους, και να ανοίξουμε και εμείς 20 ανοχής. Τα παιδιά λοιπόν θα τα πάμε στους 20 ανοχής. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Ευχόμαστε καλή δουλειά στα παιδιά. Και ο Δήμος, αφού θέλει να στηρίξει τις επιχειρήσεις, να τις στηρίξει όχι μονόπλευρα. Όλες όμως επιχειρήσεις. Κύριε Γκόλφη, θα προβείτε σε περαιτέρω κινητοποίησεις? Εμείς δεν θα προβούμε ήδη από αύριο σε περαιτέρω κινητοποίησεις. Θα στείλουμε εμείς έγγραφο, θα κλείσουμε το δρόμο και θα στείλουμε έγγραφο να γίνει καταδάφιση. Ζητάμε τώρα να εφαρμοστεί καταδάφιση. Και να μην κοροϊδεύουν τον κόσμο και το φτωχό κοσμάκι με τις ειρωνίες και τις κοροϊδίες ότι εμείς φέρτε μας τα χαρτιά, δεν τρέχει τίποτα, εμείς είμαστε εδώ. Και να μην κάνουν λένε μέχρι το πρωί να λένε δεν έχουμε δώσει και το βράδυ να την έχουν δώσει κατά το τραπέζι.